σήμερα αποχαιρετάμε τον Μανώλη Σκουλάκη, έναν άνθρωπο από τον τόπο μας, ο οποίος προσέφερε στα κοινά περισσότερο από 35 χρόνια από θέσεις ευθύνης, υπουργού, βουλευτή, δημάρχου Χανίων. Ο Μανώλης Σκουλάκης υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του στην πολιτική ζωή του τόπου, ιδιαιτέρως στον τομέα της υγείας, για τον οποίο εργάστηκε και τον οποίο κατάφερε να αναβαθμίσει, και ως δήμαρχος Χανίων επίσης άφησε το στίγμα του εδώ στο Δήμο Χανίων με έργα τα οποία αφήνει πίσω του και τα οποία βεβαίως συνεχίστηκαν από εμάς και βεβαίως σε κάθε περίπτωση του αναγνωρίζεται και του αναγνωρίσαμε κάθε προσπάθεια η οποία έγινε. Εύχομαι να είναι ελαφρύ το χώμα του τόπου μας που θα τον σκεπάζει. Μπορεί να ήσασταν πολιτική αντίπαλη δήμαρχη, ωστόσο τι είναι αυτό που κρατάτε από το Μανώλη Σκουλάκη? Μπορεί να ήμασταν πολιτική αντίπαλη, αλλά ουδέποτε το Μανώλη Σκουλάκη είχαμε οτιδήποτε προσωπικό. Οτιδήποτε μας απασχόλησε ή ήρθαμε σε αντιπαράθεση με δημόσιο διάλογο, τώρα ήταν διαφορές απόψεων πάνω σε ζητήματα που αφορούσαν την εξέλιξη των δημοτικών μας πραγμάτων. Σεβόμουν το Μανώλη Σκουλάκη και αντιστοίχως και αυτός σεβόταν εμένα. Και θεωρώ ότι δεν υπήρξε ποτέ μεταξύ μας κάτι προσωπικό. Τα Χανιά, η Κρήτη, αποχαιρετούν ένα κορυφαίο πολιτικό που έδωσε μάχες για την ανάπτυξη των Χανίων και της Κρήτης. Ως Περιφέρεια Κρήτης αποχαιρετούμε ένα φίλο. Συνεργαστήκαμε αρκετά χρόνια μαζί για την ανάπτυξη των Χανίων και ο Μανώλης Σκουλάκης πάνω απ' όλα ήταν άνθρωπος με κεφαλαίο, με ήθος, με διεκδίκηση, με αγάπη για τον τόπο και για αυτά που έκανε. Συλληπιτήρια εκ μέρους της Περιφέρειας στην οικογένειά του και σε όλους τους Χανιώτες. Η Κρήτη γίνεται από σήμερα φτωχότερη, γιατί μας οδηγεί ο Μανώλης Σκουλάκης σε πάρα πολλά εμάς τους νεότερους. Όταν ήταν δήμαρχος, θυμάστε εσείς σαν περιφερειάρχης έτσι να είναι δυναμικός και να ζητάει κάτι από την περιφέρεια, να μας πείτε ένα παράδειγμα? Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι αποκλειστικά του Μανώλη του Σκουλάκη είναι το κέντρο υγείας αστικού τύπου, που χωρίς τη διεκδίκηση, την επιμονή και τη διεκδίκηση πόρων δεν θα μπορούσε να γίνει. Έφυγε ένας πολιτικός ο οποίος είχε διακριθεί για το ήθος του, για τον πολιτικό πολιτισμό του, για την αγάπη του για τους Χανιώτες και τις Χανιώτισες. Ήταν πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε όμως πάντοτε και το σεβασμό και την αγάπη όλων μας. Και πρέπει να πω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τις ώρες που έχουμε περάσει στη Βουλή μαζί, καθισμένοι στο καφενείο και κουβεντιάζοντας για τα Χανιά. Τα προβλήματα, τα θέματα, οτιδήποτε απασχολούσε τον τόπο. Είναι απώλεια ότι έφυγε ο Μανώλης Σκουλάκης. Πρέπει να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ. Τα θερμότερα συλληπιτήριά του στα κορίτσια του. Έφυγε η γυναίκα του λίγο πριν από αυτόν. Φαντάζομαι ότι θα ήθελε να είναι μαζί της πιο γρήγορα. Μια μεγάλη απώλεια για τον πολιτικό και όχι μόνο κόσμο του τόπου μας, για μια μεγάλη απώλεια για τη χώρα ολόκληρη. Ο Μανώλης Σκουλάκης, έχοντας διανύσει μια τεράστια διαδρομή από τον Πλάτανο Κισάμου μέχρι τις κορυφαίες πολιτικές θέσεις στην μεταπολίτευση, έδωσε συγκεκριμένα δείγματα γραφής, διεκδικήσεων και μεγάλων επιτυχιών για τον τόπο του. Πάντα με μια χαρισματική επαφή με τον κόσμο, με ένα μοναδικό τρόπο διατηρούσε ανέπαφη την σχέση του με τους πολίτες, πάντα με μια εντιμότητα που όλοι φίλοι και αντίπαλοι του την αναγνώριζαν και πάντα με μια οικογένεια η οποία ήταν εξαιρετικά δεμένη και εξαιρετικά αγαπητή από το σύνολο της κοινωνίας. Άρα σήμερα αποχαιρετούμε ένα πολιτικό, ένα γιατρό με μια υποδειγματική προσφορά στην επαρχία Κισάμου και έναν πρώην δήμαρχο με πολύ συγκεκριμένη και γραφή και συγκεκριμένα επιτεύγματα. Εσείς είχατε κάνει πολλές συζητήσεις μαζί του. Ένα πράγμα που κρατάτε σαν νέος δήμαρχος Χανίων από εκείνον ποιο είναι?
αυτό που κρατάω είναι η σχέση που είχε με τους συνεργάτες του. Είτε ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν στο παρελθόν διαδρομή μαζί του, είτε όχι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μία σχέση άρρηκτη μαζί του. Τιμούσε αυτή τη σχέση με τους συνεργάτες του και νομίζω ότι αυτό είναι μια παρακαταθήκη για όλους τους υπόλοιπους που ασχολούνται με τα κοινά. Να σεβόμαστε και να τιμούμε και σε ανθρώπινο και σε πολιτικό, αλλά κυρίως σε ανθρώπινο σχέση, σε ανθρώπινο επίπεδο, τη σχέση με τους ανθρώπους και τους συνεργάτες μας. Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση αποχαιρετούμε σήμερα ένα εξαίρετο άνθρωπο, ένα αγαπητό φίλο, ένα αγωνιστή της ζωής και της δημοκρατίας, το Μανώλη το Σκουλάκη. Ο Μανώλης ο Σκουλάκης τιμήθηκε από τον Χανιώτικο λαό, τιμήθηκε από τον Ελληνικό λαό και τον επηρέτησε με πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Άνθρωπος με ιδιαίτερο ήθος, με αγωνιστική διάθεση, με πάρα πολύ μεγάλη προσφορά και ιδιαίτερα ασχολήθηκε με τον τομέα της υγείας και τα ζητήματα της κοινωνικής πρόνοιας. Και ως υπουργός, και ως βουλευτής, και ως άνθρωπος προσπάθησε να βοηθήσει την κοινωνία από όποιο μετερίζει την υπηρέτηση. Ο Μανώλης ο Σκουλάκης υπηρέτησε και την τοπική αυτοδιοίκηση με ιδιαίτερο αγωνιστικό ήθος, με μεγάλη αγάπη για τα Χανιά, μεγάλη αγάπη για τους πολίτες που τον στήριζαν χρόνια και όλοι εμείς είμαστε σήμερα εδώ για να τον αποχαιρετήσουμε και να δηλώσουμε ότι ο Μανώλης ο Σκουλάκης θα μείνει για πάντα η αγωνιστική του διάθεση, το ήθος του, χαραγμένο στη μνήμη μας και θα το θυμόμαστε πάντα. Ας είναι καλό το ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το χώμα της Χανιώτικης γης που θα το σκεπάσει. Με τον Μανώλη Σκουλάκη είχα την χαρά να συνεργαστώ τα τελευταία 15 χρόνια. Το γνώριζα 15 χρόνια, είχαμε συνεργαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Σκουλάκης ήταν ένας άνθρωπος με άθλα κεφαλαίου. Ένας άνθρωπος του μέτρου και της πρεφιάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος άφησε ένα σημαντικό έργο, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα. Και αυτό το έργο μπορεί ο καθένας να το δει, ειδικά στον τόπο του στα Χανιά. Θεωρώ ότι η απώλειά του είναι πολύ μεγάλη για τον τόπο, για την Κρήτη, για την χώρα ολόκληρη. Συλληπιτήρια στους απολιάτες και στους απολιάτες. Ένας ωραίος άνθρωπος, ένας σεμνός πολιτικός, που με μεγάλη διακριτικότητα πορεύτηκε όλα τα χρόνια της κοινοβουλευτικής του ζωής. Ήρθα σήμερα και εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, να παραστούμε στην κηδεία του, που ήταν τόσο πρόωρη και τόσο έτσι μας στεναχώρεσε. Εμείς όλοι και εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι πιο πολύ, γιατί δεν έχει κλείσει χρόνος από τότε που έφυγε η Πόπη, η αγαπημένη του σύζυγος, και έχω την αίσθηση ότι και αυτό τον βάρνει και δείχνει την ποιότητα του ανθρώπου, τις καλές σχέσεις που είχε με τη σύζυγό του, με την ωραία οικογένεια που έκανε και βεβαίως επαναλαμβάνω οι σχέσεις που είχε με εμάς, τους συντρόφους του στο κόμμα, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά βεβαίως και στην κυβέρνηση. Με τον Μανώλη πήξα πολλές φορές στην ίδια κυβέρνηση και του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίδη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της πόλης και του νομού που αγάπησε το Χανίον. Ευχαριστώ πολύ. Αν σας ζητούσα να μου πείτε δύο επίθετα για τον Μανώλη το Σκουλάκη, πώς θα τον χαρακτηρίζατε? Καλός και αγαθός. Ο Μανώλης ο Σκουλάκης ήταν ένας άνθρωπος με τεράστιες αξίες. Ήταν πάρα πολύ απλός, πάρα πολύ πράος, αλλά συγχρόνως είχε και μια δυναμικότητα και μια μαχητικότητα η οποία ήταν αξεπέραστη. Ήρθαμε εδώ να τον τιμήσουμε και να δει και η οικογένειά του, τα παιδιά του, οι δύο γη του, ότι τον τιμούμε και θα τον τιμούμε πάντα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει. Σκουλάκης 45 χρόνια κάτω από το μανδύα της ίδιας παράταξης και συνυπήρξα μαζί του περίπου 20 χρόνια στη Βουλή. Πέρα από τα επιτεύγματα του στον τομέα της πολιτικής πράξης, όπως είναι το νοσοκομείο Χανίων ή τα μέτρα για την πρόληψη και την πρόνοια στην ιατρική, πέρα από τα έργα του στο Δήμο Χανίων, ο Σκουλάκης χαρακτηρίζεται από την ανεπανάληπτη και ακαταμάχητη
επικοινωνία και σχέση με τον κόσμο, με τον απλό λαό, με τους πολίτες. Αυτή η ακαταμάχητη σχέση του με τον λαό του έδωσε μερικές ιδιότητες. Πρώτο-πρώτο έβγαινε βουλευτής άμα την καταθέσει της αιτήσεώς του, πρωτού ανακηρυχθεί. Δεν ξέρω πολλούς τέτοιους στην Ελλάδα. Δεν έχασε ποτέ καμιά εκλογή, παρετήθηκε από βουλευτής για να βγει δήμαρχος. Δεύτερος, έμαθε όλο αυτόν τον κόσμο που είχε μαζί του, ειδικά από τη Γύσα μου, να μετέχει στις διαδικασίες τις πολιτικές και να αποκτήσει συνείδηση πολιτικής ευθύνης. Τρίτο, όλοι αυτοί ήταν μαζί του και παραδεχόταν την προσφορά του. Χαρακτηριστικότερα εγγενιάζαμε το κέντρο υγείας στην Γύσα με παρόντα τον αείμνηστο Γεώργο Γεννηματά. Ο τότε δήμαρχος του Σάμου, ο Κουφάκης, είπε μπροστά στο Γεννηματά ότι αυτό το κέντρο υγείας το έκανε ο Μανώλης ο Σκουλάκης και κανείς άλλος. Και τέταρτο και τελευταίο, ένιωθε την αποθέωση σε στιγμές χαλάρωσης. Δηλαδή, στις περιπτώσεις των συναισθιάσεων, επαιτούσε κυριολεκτά ως καταπληκτικός χορευτής όταν έπαιζαν οι καλοί λιράδες και οι καλοί βιολιστές. Εγώ τον αποχαιρετώ, ενώ είναι το έτος Ερωτόκριτου και το φαντάζομαι να τραγουδά τον Ερωτόκριτο και να υμνεί τη γνωστή παλικαριά, τη σωστή παλικαριά, την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια της Κρήτης και το αντιστασιακό πνεύμα που κράτησε την Κρήτη όρθια στην ιστορία. Καλό κατεβόδιο, καλό παράδεισο για τον Μανώλη. Υπήρξαμε με τον Μανώλη το Σκουλάκη στην υποψήφιση στις εκλογές του 1990. Ήρθα και εγώ να τον αποχαιρετήσω. Υπήρξε ένας πολιτικός που πρόσφερε όλη τη ζωή στην πολιτική. Μπήκε φτωχός, έφυγε φτωχότερος, αυτό έχει σημασία και γι' αυτό ο Χανιώτικος λαός τον τιμά, διότι υπηρέτησε την πολιτική. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου στην οικογένειά του.